Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κίνηση ΜΑΤ, τέταρτη εκπομπή. Για απόψε έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και γενικότερα από τις διεθνοπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι καταιγιστικές στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη μας εκπομπή. Για απόψε λοιπόν, με αφορμή βεβαίως και τα τελευταία γεγονότα στις ζώνες θαλασσίου ενδιαφέροντος στην περιοχή της νήσου Μεγίστης, έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε με έναν καθήλυνα αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα, με τον Αντινάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Τσαϊλά Δημήτριο, να αναλύσουμε το γεγονός και βέβαια να δούμε τι δέον γενέστε με την λεγόμενη εθνική στρατηγική, τι είναι η αποτροπή, πώς μπορούμε να χτίσουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα κτλ. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στη Λιβύη, θα δούμε εκφάνσεις αυτού του ζητήματος, που κινούνται οι διεθνείς σχέσεις πια στο θέμα, μάλλον με βάση το γεγονός ότι παραμερίζεται σταδιακά το διεθνές δίκαιο υπέρ της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα. Έχουμε βεβαίως την αναθεωρητική Τουρκία δίπλα μας, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα το φαινόμενο της Ισλαμικής τρομοκρατίας, τις εκφάνσεις του, πώς δραστηριοποιείται σε χώρους μείζονος ενδιαφέροντος και για τη δική μας χώρα και ούτω καθεξής. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε ένα νέο διεθνολόγο, τον κύριο Λυριστή, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες τις οποίες έχει βάσει των δικών του ερευνών και μελετών για το ζήτημα της Ισλαμικής τρομοκρατίας και τον δικηγόρο Παραρίου Πάγο, τον κύριο Παντή Διονύσιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πρόσφατη διάσκεψη του Βερολίνου και το Τούρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Παραλλήλως, την εβδομάδα την οποία πέρασε, συμπληρώθηκαν 24 έτη από την κρίση των ημείων. Για την κρίση των ημείων έχω συγγράψει μία μελέτη, η οποία είναι ανιρτημένη στο Επιστημονικό Ινστιτούτο, στο Think Tank Eliamep. Εκεί μπορείτε να ανατρέξετε, να την βρείτε, να την διαβάσετε. Θα χρειαζόμουν πάρα πολύ χρόνο για να την αναλύσω. Είναι εξάλλου περίπου 30 σελίδες από ό,τι θυμάμαι. Όποιος επιθυμεί όμως μπορεί να αντρέξει, να την διαβάσει και να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα. Για αυτήν την μελέτη έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί εξόχως ενθαρρυντικά σχόλια. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πλήρης, μια ολοκληρωμένη τεχνική ανάλυση. Τα συμπεράσματα ωστόσο, εντάχει τα οποία προκύπτουν, είναι ότι η κρίση των ημείων, αν θέλουμε να την επαναπροσδιορίσουμε, είναι ένα πλαίσιο, είναι ένα γεγονός το οποίο μάλλον θα έλεγα ότι αφορούσε μια διακρατική σύγκρουση χαμηλής εντάσεως παρά ένα θερμό επεισόδιο από το οποίο η δική μας χώρα θα βγει λαβωμένη, θα απολέσει βεβαίως, θα απολέσει την κυριαρχία των δύο βραχονισίδων, περίπου 40 στρέμματα εθνικού εδάφους, εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών σε πολιτικό επίπεδο και της έλλειψης τακτικού σχεδιασμού. Θα απολέσει βεβαίως τρία στελέχη, με συγχωρείτε, των ενόπλων δυνάμεων και γενικότερα ο ψυχολογικός αντίκτυπος θα είναι πάρα πολύ μεγάλος για τα επόμενα έτη, ενώ θα ενισχυθεί και το φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας και βεβαίως θα εγκαθιδρυθεί και η περίφημη θεωρία περί φαιών ζωνών, των γκρίζων ζωνών από εκείνο το βράδυ, καθότι ουδής πια μπορεί να προσεγγίσει το συγκεκριμένο σημείο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με εξαιρετικούς προσκεκλημένους, όπως σας έχω προαναφέρει, και πάμε να δούμε τον πρώτο μας καλεσμένο για απόψε. Καλωσορίζω λοιπόν για απόψε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Αντινάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Τσαϊλά Δημήτριο. Ο κύριος Τσαϊλάς υπηρέτησε την πατρίδα σε κρίσιμες θέσεις και την βραδιά των ημείων βεβαίως ήταν κυβερνήτης σε μια περιοχή, μάλλον στην κρίσιμη περιοχή, εκεί στα Δωδεκάνησα. Υπηρέτησε τη χώρα, επαναλαμβάνω, από πόστα νευραλγικής σημασίας και μετά την αποστρατεία του είναι πολυγραφότατος, μας χαρίζει σχεδόν σε καθημερινή βάση πολύ ωραία άρθρα και αναλύσεις, από τα οποία και εμείς οι νεότεροι διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Είχα την τύχη μαζί του να παραβρεθώ σε κοινά πάνελ τηλεοπτικά, αλλά και λίγο προσφάτως σε ένα πάνελ συζήτησης, αναλύσεων, σε σχέση με τα τεκτενόμενα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Καλησπέρα, αξιότιμε Αντινάβαρχε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παγούνη, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Χαίρομαι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε
με ένα σχόλιο για το πρόσφατο περιστατικό με το Roots Race εκεί στις θαλάσσιες ζώνες ελληνικού ενδιαφέροντος, νοτίως της νήσου Μεγίστης. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το περιστατικό, αν είναι ύψης της σημασίας, αν απλώς δοκιμάσαν τα αντανακλαστικά μας, αν όντως έκαναν έρευνες. Εδώ έχουμε αντικρουόμενα δημοσιεύματα. Η δική σας εκτίμηση για το όλο περιστατικό, πού κινείται? Η δική μου εκτίμηση είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ότι οι εχθροί μας, οι αντιπαλοί μας, οι Τούρκοι, ό,τι λένε το κάνουν. Είχαν πει ότι θα αρχίσουν τις έρευνες στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και αυτό κάνανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό όλη η φασαρία που έγινε τις δύο τελευταίες ημέρες, αν έκανε, δεν έκανε έρευνα, αν κατέβασε καλώδια, δεν κατέβασε, είναι εκ του περισσού. Και μάλλον θα έλεγα ότι συνδράμουμε με τη συζήτηση στον υβριδικό πόλεμο τον οποίο εφαρμόζει η Τουρκία σε μας. Τώρα, σαν επεισόδιο, επειδή ακουστήκανε πολλά και παραπλανητικά, εισήρθε ένα ερευνητικό σκάφος, ωκεανογραφικό σκάφος, όχι πολεμικό, άρα δεν υποπίπτει στον κανονισμό περί αυλαβούς διελεύσεως, γιατί ακούστηκε και αυτό. Και αυτό. Αυλαβή διελεύσεως κάνουν μόνο πολεμικά πλοία. Ήταν ένα ωκεανογραφικό εμπορικό πλοίο, το οποίο κάνει έρευνες στο βυθό. Ακούστηκε ότι η εκτίμηση μάλλον ήταν ότι κινήθηκε προς την ελληνική περιοχή, θα έλεγα στην περιοχή την οποία έχουμε εμείς, είμαστε υπεύθυνοι για την έρευνα και διάσωση, κινήθηκε προς αυτή την περιοχή λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, δεν έκανε κάποια παράβαση. Τώρα, αν έκανε έρευνα, δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά βασίζομαι σε αυτά την επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης, όπου έχουν τα μέσα και υπήρχαν και πλοία, όχι μόνο επιφανείας και υποβρύχια πλοία, τα οποία παρακολουθούσαν την όλη επιχείρηση, που λένε ότι δεν έγινε κάποια έρευνα. Άρα δεν έγινε και κάποια παράβαση. Μάλιστα. Η μεγάλη ανησυχία που δημιουργήθηκε λόγω του υπερβολικού φόβου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Μάλιστα. Εγώ να σας ρωτήσω, ένα σεισμογραφικό σαν το Roots Race, το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα ναυτιλίας, είναι δυνατόν να χάσει τον προορισμό του εξαιτίας του καιρού? Εντάξει, θα μπούμε σε πολύ έτσι επιστημονική, θα έλεγα, και τεχνική ανάλυση. Να σας πω. Εγώ αποδέχομαι ότι λόγω καιρικών συνθήκων σε μία περιοχή όπως είναι η Μεσόγειος, εφόσον αυτό το ωκεανογραφικό έχει παρεάσει καλώδια, να δυσκολεύεται στις κινήσεις του, με αποτέλεσμα να πάρει πορείες προς τον καιρό. Θέλω να πω, για να γίνω αντιληπτός στους τηλεθεατές σας, ότι όταν ταξιδεύεις, ειδικά σε τόσο μεγάλες θάλασσες, η αποθαλασσία που δημιουργείται, η εραιστεία η λεγόμενη, δημιουργεί δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τέτοιου είδους πλοία. Εφόσον έχει παρεάσει καλώδια, γνωστό, και είχε συνδεδεμένα στα καλώδια τα κρόταλα για να κάνει έρευνα στην Κυπριακή ΑΟΖ, την οποία αμφισβητούν οι Τούρκοι, και τον έπιασε ο καιρός, πήρε πορεία, ναι, το αποδέχομαι αυτό, ότι πήρε πορεία προς τα δυτικά για να είναι προς τον καιρό, ώστε να μην μπερδευτούν τα καλώδια του, να το πω έτσι απλά. Μάλιστα. Είναι πολύ κατανοητά αυτά τα οποία λέτε. Όχι, χάθηκε. Βέβαια δεν χάθηκε. Ναι. Είναι αστιότητες να λένε ότι χάθηκε. Αλλά λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, ναι, πράγματι, αποδέχομαι ότι μπορεί να πήρε πορείες και να ευρέθηκε μέσα στον χώρο ευθύνης έρευνης διασώσεως στον ελληνικό. Ναι, το τονίζετε, γιατί δεν είναι οριοθετημένη η αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή, φαντάζομαι. Βέβαια. Και επίσης και η υφαλοκρηπίδα δεν έχει οριοθετηθεί.
Σαφώς. Για αυτόν τον λόγο, έτσι. Γιατί ακούστηκαν... Γι' αυτό το μόνο οριοθετημένο και γνωστό είναι ο χώρος ευθύνης ρεύνης διασώσεως που συμπίπτει με το FIR. Επειδή ακούστηκε για το FIR, το λέμε αυτό, συμπίπτει ο χώρος ερεύνης διασώσεως με το FIR. Ναι, ναι, πράγματι. Εντάξει, άλλο συμπίπτει και άλλο να μιλάμε όμως, αξιότιμε Ναύαρχε, για ένα πλοίο το οποίο εξήλθε του FIR. Είναι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευδόκιμος ως όρος, τουλάχιστον. Αυτό το οποίο θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με αφορμή αυτά τα οποία λέμε τώρα, δεν έχουμε οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα, δεν έχουμε ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη, δεν έχουμε επεκτείνει χωρικά ύδατα. Είμαστε ένα κράτος, Ναύαρχε, το οποίο ασκεί πλήρως τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και εδώ επισέρχεται τώρα πια αυτά τα οποία γράφετε εσείς πολύ τακτικά, περί εθνικής στρατηγικής, περί χάραξης εθνικής στρατηγικής. Δώστε μας λίγο έτσι το στίγμα. Τι ιδέων γενέστε? Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, τα ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν σημαίνει ότι αν δεν εξαντλήσουμε τα χωρικά ύδατα, την αιγυαλίτιδα ζώνη, στο όριο που μας δίδει ο νόμος της Διεθνούς Συνθήκης Σύμβασης, μάλλον, του Δικαίου της Θαλάσσης, του 82. Είναι 12 μίλια. Ναι. Ναι, του 82, του Μοντέγκο Μπέι. Δεν σημαίνει ότι δεν εξασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξέρετε, κύριε Παούνη, το έχω πει και αλλού και έχω έτσι δεχθεί κριτική. Εμείς που θέλουμε να ασκήσουμε πλήρως αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα των 12 ναυτικών μιλίων, είμαστε οι ίδιοι, λόγω του τεράστιου εμπορικού στόλου που κατέχει η Ελλάδα, που είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της πατρίδος μας, είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως, η μικρή Ελλάδα, που έχει έναν εμπορικό στόλο, το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως, που εγγύζει το 28% της παγκόσμιας πλειοκτησίας. Είμαστε αυτοί που θέλουμε διεθνώς να μην τα εμπορικά μας πλοία να μην υπόκεινται σε μεγάλους περιορισμούς όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, στα λιμάνια. Μάλιστα. Ενώ εσωτερικά η επιθυμία μας είναι να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια, προς το εξωτερικό διακηρύσουμε ότι να μην έχουμε μεγάλους περιορισμούς και να μην εμποδίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι οξύμορο που δεν μπορείς να το στηρίξεις πάντα με επιτυχία στα διεθνή φόρα. Είναι αντιληπτό αυτό. Σαφώς. Θα μου πείτε και εξαιτίας δηλαδή της εμπορικής ναυτιλίας ή του ό,τι λες, δεν θα εξασκήσουμε το δικαίωμά μας? Όχι. Θα μπορέσουμε να το εξασκήσουμε. Αλλά σκεφτείτε, αν δείτε τον χάρτη πώς μετατρέπεται με την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, κλείνει όλο το Αιγαίο. Κλείνει όλο το Αιγαίο. 72% αν θυμάμαι καλά. 72% ακριβώς. Περίπου έρχεται στην ελληνική κυριαρχία, στην αποκλειστική ακριβώς ελληνική κυριαρχία. Εγώ δεν λέω να μην το κάνουμε. Να το κάνουμε. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η στρατηγική είναι σκοπή, μέσα και σχεδίαση. Δηλαδή να σχεδιάσω με τους διατιθέμενους πόρους για να επιτύχω τους σκοπούς μου απέναντι σε έναν αντίπαλο. Αυτή τη στιγμή αντίπαλος είναι ο Τούρκος. Αλλά μέσα από το Αιγαίο περνάνε οι Ρώσοι, περνάνε οι Βούλγαροι, περνάνε οι Αμερικανοί, περνάνε οι Γερμανοί, περνάνε όλα τα καράβια, ας πούμε, του κόσμου. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε, δεν είπα εγώ να απεμπολίσουμε το δικαίωμά μας για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση αυτή η οποία θα πρέπει να, πώς θα το οριοθετήσουμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και δεν είναι, να το πω, μονόπλευρο θέμα, είναι πολύπλευρο. Δηλαδή εμπίπτει μέσα στην όλη γεωπολιτική εικόνα, δηλαδή εγώ σας λέω ότι αύριο τα επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια και έχουμε και τα μέσα να το ελέγξουμε και να το εφαρμόσουμε. Έστω. Το κάνουμε.
Ποιο θα ήταν το όφελός μας πέρα από την υστεροφημία μας ότι εφαρμόσαμε το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν λέω που δεν είναι να το επεμβολήσουμε το δικαίωμά μας αυτό. Ξέρετε, σε όλη την ιστορία του πολέμου, ο κάθε αντίπαλος προσπαθεί να περιορίσει την ελευθερία κινήσεων και δράσεων του δυνητικού του αντιπάλου στο πεδίο της μάχης. Ξέρουμε από την ιστορία ότι οι παλαιότερες μορφές αυτής της προσπάθειας περιελάμβαναν εμπόδια όπως το σινικό τείχος της Κίνας, όπως η γραμμή μεταξά για τα δικά μας δεδομένα. Αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 90 προσδιορίσαν οι ερευνητές ένα, θα έλεγα, συνδυασμό προσέγγισης πληροφοριών, τεχνολογίας, χερσαίου, θαλάσσιου, εναερίου χώρου ως μία αναδυόμενη απειλή για την προβολή της στρατιωτικής ισχύως. Μάλιστα. Όπως δηλαδή το Blitzkrieg το 1940 άλλαξε άρδιντα πράγματα, έτσι σήμερα εγώ πιστεύω ως ναυτικός, ως αξιωματικός πολεμικού ναυτικού, ότι πρέπει να εφαρμόσουμε στρατηγικές σε περιοχές άρνησης. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί anti-access area denial. Α2, α3. Και να... Ακριβώς. Το λέμε Έτσι. κωδικοποιημένα για λόγους συντομίας εμείς. Εντάξει. Όπως αυτό πρέπει να το επαναπροσδιορίσουμε και εμείς στο χαρακτήρα του σύγχρονου πολέμου. Και να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι στρατός ξηράς, ναυτικό αεροπορία. Είναι κυβερνοπόλεμος και είναι και διάστημα. Έτσι. Πολυχωρική μάχη, ναύαρχε. Επειδή έχω γράψει και Ακριβώς. ένα paper τώρα στο ILIAMEP, multi-domain battle, αυτό που λέτε εσείς, αυτό το οποίο λέτε εσείς τώρα. Πολυχωρική μάχη. Ταυτόχρονα Το λέω αγιάτος τηλεθεατές. σε πέντε τομείς, ναι. Και κάτι ακόμα. Νέες απειλές ασφαλείας εδώ στην Ελλάδα μας χτυπούνε εδώ και καιρό τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι αυτές που χαρακτηρίζουν, που είναι εχθροί χωρίς κυρίαρχο έδαφος. Χωρίς Μάλιστα. σύνορα, χωρίς σταθερές βάσεις. Είναι η εξαγωγή τρομοκρατίας, είναι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, είναι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, είναι η ανεξέλεγκτη προσφυγική ροή Πολύ σωστά. και είναι η πειρατεία στις θάλασσες, είναι οι εκτεταμένες πυρκαγιές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι, επαναλαμβάνω, να μην χαρακτηριστώ ανοήτως ή πως ότι πατάω την κοιλιά μου για αυτά που λέω σχετικά με τα 12 ναυτικά μίλια. Σας είπα, αυτό που θα κάνουμε θα μας προσδώσει κάποιο όφελος όσον αφορά όλες αυτές τις απειλές τις οποίες δεχόμεθα και θα μας δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Παλιά, ξέρετε, ξέρουμε όλοι ότι τα χωρικά μας ύδατα στη θάλασσα, η γυαλίτιδα ζώνη, είναι 6 ναυτικά Έξι, μίλια. έξι, ναι. Ενώ στον αέρα είναι 10 Δέκα. ναυτικά. Έχουμε αυτή την ιδιορυθμία σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι συμφωνημένο με την Τουρκία αυτό, Ναι. υπογεγραμμένο. Άσχετα Εθιμικό, αν το εδώ λέμε μετέφερε. εθιμικό δίκαιο, να το διευκρινίσουμε, Ναύαρχε. Διότι το αποδέχονταν μέχρι το 1974. Ακριβώς. Άρχισαν να το Όχι μόνο το αμφισβητούν εκ των αποδέχονταν. υστέρων. Το είχαν περάσει και με νομοθέτημα μέσα από τη Βουλή τους. Στη συνέχεια βέβαια τον κρέμασαν τον Μεντερές. Αλλά λέμε το εξής τώρα. Για ποιο λόγο τότε ήταν στα 10 ναυτικά μίλια? Γιατί τότε τα όπλα, τα μέσα που είχαν μπορούσαν να χτυπήσουν από τα 10 ναυτικά μίλια και πέρα. Σήμερα τα 12 ναυτικά μίλια, όταν μιλάμε για S-400 ή για βαλιστικούς πυράβλους, καταλαβαίνετε ότι είναι πανάκια. Σαφώς. Και βεβαίως δεν πρέπει να απεμπολίσουμε, το επαναλαμβάνω αυτό, το δικαίωμά μας να τις επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί, αν θέλετε, Ναι. αύριο μεθαύριο, εάν καθίσουμε ποτέ να διαπραγματευτούμε, αν και δεν το βλέπω εγώ αυτό. Μάλιστα. Ξέρετε, πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση. Ομολογώ ότι την ακούω πρώτη φορά αυτή, αν και σας διαβάζω τακτικά. Θα προκρίνατε μια λύση
στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαστηρίου, δηλαδή της Χάγης, αν θέλαμε να δούμε τελικά, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του αναφέρετου κατά τα άλλα κυριαρχικού μας δικαιώματος, αλλά πώς θα το εξισορροπήσουμε με βάση και τις τουρκικές αιτιάσεις. Θα ήταν ο δρόμος της Χάγης, ας πούμε, ο ενδεδειγμένος σε αυτή την περίπτωση? Ωραία. Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Το περίμενα και είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Διότι είναι πολλοί οι παράγοντες και υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Βέβαια, πέραν όλων αυτών, όλων των απειλών που υπάρχουν στην περιοχή μας, η ιστορία αποδεικνύει ότι οι συγκρούσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος είναι φαινομενικά αναπόφευκτες. Τι πρέπει να κάνουμε, τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ μας και φαινόμαστε κλειδωμένοι στην αντιπαλότητα, ποια θα είναι η στάση των Ελλήνων ηγετών σε αυτήν την ανερχόμενη, θα έλεγα σημερινή, ναυτική ισχύ της Τουρκίας. Θα αποδεχθούμε την Τουρκία να γίνει τελικά ηγεμονεύουσα δύναμη? Μου θέσατε ένα ερώτημα, σας έθεσα τέσσερα. Αυτό το ερώτημα που μου θέσατε όμως είναι αλληλένδετο με τα τέσσερα ερωτήματα που μόλις ανέφερα. Εάν πάμε στη Χάγη χωρίς να έχουμε την ικανότητα της αποτροπής σε αυτή την ανερχόμενη ναυτική ισχύ της Τουρκίας, αποδεχόμαστε αμέσως ότι η Τουρκία είναι η ηγεμονεύουσα δύναμη. Τόσο απλά. Εγώ δεν έχω φοβίες να πάμε όπου θέλουμε. Το θέμα είναι να έχουμε και τα μέσα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση. Κύριε Παούνη, ξέρουμε όλοι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε για το τι συμβαίνει στη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι ότι η συνολική σχέση καθοδηγείται από την δυναμική του παιγνίου μηδενικού αθροίσματος. Όπου το όφελος του ενός είναι ίσο με την απώλεια του άλλου. Και επειδή εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν θα έχουμε κάποιο όφελος. Άρα ποιος θα έχει όφελος? Σαφώς. Από οποιαδήποτε διαδικασία η Τουρκία θα βγει μόνο κερδισμένη. Βέβαια. Αυτό να το παραδεχτούμε κάποια στιγμή. Ακούω ορισμένους που λένε να αρχίσουμε να διεκδικούμε και εμείς. Και ρωτώ τι να διεκδικήσουμε. Την Ήβρο και την Τένεδο. Οκ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Ναι. Άλλα πράγματα πρέπει να διεκδικήσουμε. Και ενδεχομένως... Να διεκδικήσουμε. Και ενδεχομένως με την Ήβρο και την Τένεδο, με συγχωρείτε, ίσως να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί στο σύνολό της Κιλοζάνη. Δηλαδή, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας από εκεί και πέρα. Αυτό. Είσαστε πανέξυπνος, κύριε Παγούνη, αναφυσβήτητα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Η Τουρκία είναι μια ως μεγαλύτερη χώρα. Αισθάνεται σήμερα ισχυρότερη. Ταυτόχρονα αισθάνεται και αδικημένη από την γεωγραφία και την ιστορία, λόγω της κυριαρχίας βεβαίως των ελληνικών νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο, ναι, και για τα 14 νησιά του συμπλέγματος του Καστελορίζου και της Μεγίστης. Και ως εκ τούτου αισθάνεται περιορισμένη από την Ελλάδα. Οπότε τι κάνει? Εστιάζεται πλέον στην θάλασσα, αναζητώντας ζωτικό χώρο που δεν της ανήκει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Εάν κάποιος καθόταν και διάβαζε τον Νταούτογλου, θα το καταλάβαινε αυτά τα οποία λέμε. Δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν αναλύουμε εμείς τίποτα, απλώς μεταφέρουμε τις απόψεις των Τούρκων. Πολύ προσπαθεί σωστά. Δηλαδή να ερμηνεύσει η Τουρκία τους κανόνες του διεθνούς δικαίου με την ανατολίτικη νοοτροπία. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Για να ξεπεράσει τα κυριαρχικά δικαιώματά μας και αφισβητώντας ακόμα και την κυριαρχία και νησιών όπως είναι και η Κρήτη. Ξέρετε, το 1996 όταν είχαν θέσει το θέμα της Γάβδου, όλοι αναρωτιόμασταν, τουλάχιστον εσείς είμαι βέβαιος γιατί ήσασταν και σε νευραλική θέση τότε στο πολεμικό ναυτικό, μα είναι δυνατόν να πάνε στη Γάβδο, ας πούμε, τόσο μέσα στη χώρα μας, μέσα στην ελληνική επικράτεια.
Σήμερα όμως, όπως βλέπουμε και με την πρόσφατη Τουρκο-Λιβική Συμφωνία, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς μέρα με τη μέρα οι δικές τους οι διεκδικήσεις εδραιώνονται. Τώρα, Ναύαρχε μου, εδώ θέλω τα φώτα σας. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θηρίο, εξημερώνεται ή καταστρέφεται? Ωραία, πολύ ωραία. Ούτε εξημερώνεται, ούτε θα το καταστρέψουμε. Θα προσπαθήσουμε να συμβιώσουμε με την Τουρκία ως φιλελεύθερες δημοκρατίες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά διατηρώντας, ενισχύοντας την εθνική αποτροπή, την ισχύ μας. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για την λεγόμενη αποτροπή? Και επειδή λέμε όλοι οι δημοσιολογούντες ναύαρχε για αποτροπή, εγώ θα ήθελα να μας δώσετε έτσι και λίγο τον ακριβή όρο του πώς τον εννοεί ένα στρατιωτικό στην αποτροπή. Γιατί τώρα πια έγινε μια, έτσι ξέρετε, δημοφιλής καραμέλα, αλλά αμφιβάλλω αν γνωρίζουν τον ακριβή της όρο. Κοιτάξτε να δείτε. Πριν πω για τον ακριβή της όρο της αποτροπής, μπούμε στους κανόνες που οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Θα πω ότι για να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό σημείο, πρέπει εμείς να μεταρρυθμίσουμε την πολιτική εθνικής ασφαλείας και την στάση της χώρας μας στην χρήση της σκληρής ισχύως της. Έχουμε απομακρυνθεί από αυτό το είδος αποτροπής που επιβάλλεται από ένα ναυτογενές έθνος για τη στήριξη των εθνικών μας συμφερόντων και του ζωτικού μας θαλασσίου χώρου. Δεν έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να συμβαδίσουμε με την αλλαγή της παγκόσμιας πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής πραγματικότητας, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια που υποστήκαμε αυτήν τη μεγάλη ύφεση στην κρίση. Έτσι, αυτό που χρειαζόμαστε άμεσα είναι μια νέα πολιτική εθνικής ασφάλειας που να συνδέει την χρήση της βίας με σαφείς και άμεσες απειλές για την εθνική μας ασφάλεια, την επιβίωση του έθνους μας και να μας δώσει χρόνο και πόρους για να εξυγχρονίσουμε την αμυντική μας στάση την επόμενη τουλάχιστον 20ετία. Κύριε Παγούνη, ακούω τελευταία. Γίνεται αγώνας δρόμου για την απόκτηση 2 φρεγατών για τον εξυγχρονισμό του στόλου των αεροσκαφών. Πολύ σωστά γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Δεν είναι ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Εγώ σας λέω γίνεται ένα θαύμα. Αύριο. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε. Και αποκτούμε όχι 2, 20 φρεγάτες. Και 10 μοίρες αεροσκαφών F-35. Το λύσαμε το πρόβλημά μας. Η άμυνα δεν είναι στατική. Η άμυνα είναι δυναμική. Εξελίσσεται. Θα σας θυμίσω ότι το πρόγραμμα των φρεγατών, των ΜΕΚΟ, είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια και κτίσαμε 4 φρεγάτες, μία στη Γερμανία, τις άλλες 3 στα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Σήμερα το να λες για ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι ανέκδοτο. Πού πήγε αυτή η τεχνογνωσία? Έτσι. Να σας πω, γιατί εσείς είστε μικρότερος και ίσως, μάλλον εσείς θα το ξέρετε, αλλά πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι η πυραβλάκατη τύπου Ντεγιάννης φτιάχτηκαν στα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ναι. Τα Ρουσέν, υπόσχε. Αυτά δεν λέτε? Τα Ρουσέν, κλάσει Ρουσέν. Όχι, οι παλιέ. Α, οι παλιέ, οι κομπαντάν. Επί επταετία είχαν γίνει. Οι κομπαντάν. Κομπαντάν, ναι. Οι καινούριε, οι Βόσπερ, φτιαχτήκανε στα ναυπηγεία Ελευσίνα. Πού πάει αυτή η τεχνογνωσία? Δηλαδή, κτίζουμε καράβια, φτιάχνουμε, μαθαίνουμε. Πού πάει αυτή η τεχνογνωσία? Το θέμα δεν είναι η πρόσκτηση μόνο των πολεμικών πλοίων, ούτε η συντήρησή του, αλλά είναι το συνεχιζόμενο πρόγραμμα, αν θέλετε, το οποίο αυτή η αμυντική βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει ακόμα και στην ανάπτυξη. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε αντιληφθεί. Χιλιάδες θέσεις εργασίας,
αμυντική αυτάρκεια και ούτω καθεξής. Αλλά τα έχουμε πει, είναι νομίζω, εμείς δυνατόν, τουλάχιστον πολλές φορές, πολλάκις. Ναι. Αυτό τον αυτογενές κράτος είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην έχει ναυπηγεία. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος να πεινάει. Είναι δυνατόν με τις διάφορες άκαρπες πολιτικές, για να μην πω χρησιμοποιήσω άλλον όρο, που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια. Τι να σας πω. Δεν είναι λοιπόν το θέμα η πρόσκτηση ή η συντήρηση, αλλά είναι η δυναμική ενέργεια. Αυτή είναι η αποτροπή. Σωστά. Πολυπαραγωγικό ζήτημα. Κοιτάξτε, οι προοπτικές για την χρήση βίας, γιατί ακούω και πολλούς πολεμοκάπηλους, οι οποίοι λένε να πάρουμε τα όπλα, να χτυπήσουμε, να κάνουμε. Πολύ ωραία. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά για να έχεις προοπτικές για χρήση βίας, πρέπει να σκεφτείς την πολεμική σχεδίασή σου. Πρέπει να σκεφτείς τα λάθη του παρελθόντος και τη μεταβαλλόμενη φύση του πολέμου, να τα λάβεις τόσο σοβαρά υπόψη, ώστε να διορθώσεις αυτά τα λάθη που έκανες στο παρελθόν. Έτσι, μια νέα διάσταση της απειλής της εθνικής ασφάλειας, καταλαβαίνουμε ότι έχει εξελιχθεί στο θαλάσσιο χώρο του συνόλου όλου του ελληνισμού, ελληνισμού όταν λέω εννοώ κράτος Ελλάδα, κράτος Κύπρος, και απαιτείται μια στρατηγική σκέψη και προσήλωση που θα πρέπει να εσωματωθεί στην εγχώρια αμυντική στρατηγική, στηρίζοντας όχι μόνο, κύριε Παγούνη, την ευπηγοεπισκευαστική μας ικανότητα, αλλά ταυτόχρονα και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Μάλιστα. Τότε θα σας πω ότι πράγματι αποκτούμε αποτροπή. Δεν αποκτάς αποτροπή, ισχυρά αποτροπή, με το να παίρνεις 2 μοίρες F-35 ή καλύτερα να μην τα πάρουμε αυτά και να συλλογιστούμε αυτά που σας είπα προγενέστερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε πολύ σοβαρότερο κράτος. Μάλιστα. Είστε απολύτως κατανοητός. Μας δίνετε πάντοτε έτσι πολλές πληροφορίες και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είστε τους ανθρώπους που εξοραίζουν καταστάσεις. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο για να συνεχίσουμε την ανάλυση μας. Ενδεχομένως στο μέλλον να το επαναλάβουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη χαρά, για το βήμα που μου δώσατε, αν και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε πολλά περισσότερα θέματα ακόμα, αλλά η πολυλογία μου βέβαια. Όχι, δεν σε όλα αυτά. Δεν τίθεται ζήτημα και το γνωρίζω. Όσοι σας διαβάζουν γνωρίζουν και την επάρκειά σας. Απλώς ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένος και περιμένουν και οι επόμενοι καλεσμένοι να αναπτύξουμε ένα άλλο ζήτημα, σχεδόν παραπλήσιο με αυτό που πολύ ωραία αναλύσατε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ και όλα τα καλά στους τηλεθεατές σας. Καλό σας βράδυ. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για να δούμε τις εξελίξεις στο λιβικό ζήτημα με δύο προσκεκλημένους, πολύ αξιόλογους. Σε λίγο και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Επανερχόμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο δεύτερο μέρος, όπως σας προανέφερα, θα συζητήσουμε το ζήτημα της Λιβύης, της συνδιάσκεψης εκεί στο Βερολίνο, με αφορμή βεβαίως και το γεγονός ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, δεν παρίστατο εξαιτίας, από ό,τι φαίνεται, τουρκικών αιτιάσεων, και θα δούμε βεβαίως ποιες είναι οι συνέπειες από την απουσία μας, τι αποφάσεις ελήφθησαν, ποια είναι η κατάσταση στη Λιβύη και πώς εξελίσσεται αυτή η περίφημη τουρκολιβική συμφωνία. Πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο
και πρόεδρος του Συλλόγου Δικηγόρων για τα Εθνικά Θέματα, ο κύριος Διονύσης Παντής από την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Παντή, είναι πολύ μεγάλη χαρά να σας έχω στην εκπομπή μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Παντή, να ξεκινήσουμε ναι. από το εξής. Εγώ έκανα μια κριτική σε αυτή την, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτο αποκλεισμό της Ελλάδας από τη διάσκεψη του Βερολίνου, στη βάση κυρίως της αντιπροσωπευτικότητας που έπρεπε να έχει διάσκεψη από τη στιγμή την οποία τελούσε υπό την αιγίδα και υπό την οπέλα των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσω μόνο ότι μια προηγούμενη συνάντηση που είχε γίνει στη Μόσχα, Ρωσία, Τουρκία και οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις στην Λιβύη, εκεί δεν χρησιμοποίησαν καθόλου αυτή την οπέλα. Απλά το επισήμανα για μια έλλειψη ειλικρίνειας όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα και τις κλήσεις, προσκλήσεις στην διάσκεψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε από τη διοργανώτρια Γερμανία η πρόσκληση στην νησία, πάλι αποκλείοντας και την τελευταία στιγμή την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα της διάσκεψης, η άποψή μου είναι ότι η διάσκεψη του Βερολίνου άφησε ένα αποτύπωμα αποσταθεροποίησης στην Μεσόγειο και στην Λιβύη. Και για να εξηγούμε, θέλω να πω το εξής. Μέχρι εκείνο το διάστημα εφαίνονταν ότι στο έδαφος υπήρχαν σαφή σημεία στα οποία έδειχναν ότι η στρατιωτική εμπλοκή στην περιοχή των δύο αντιμετωπών άρχισε να βρίσκει μία πλευρά η οποία είχε σημεία ότι θα επικρατούσε. Θυμίζω ότι ο Σάρες πήγε στο Λονδίνο. Τελευταία στιγμή, λοιπόν, σώθηκε από τις παράνομες επεμβάσεις της Τουρκίας, την μεταφορά οπλισμού, την μεταφορά παραστρατιωτικών σωμάτων από την Λιβύη. Η διάσκεψη του Βερολίνου δεν αντιμετώπισε καθόλου αυτά τα θέματα, τα αποσιώπησε, με αποτέλεσμα στο έδαφος αυτές οι ενέργειες να νομιμοποιούνται έστω άτυπα. Επίσης, αυτή η διάσκεψη ήταν και ένα κακό δώρο προς, κατά γνώμη μου, προς την Γαλλία, η οποία κινδυνεύει εν τέλει σε μια περιοχή η οποία, στην οποία θυμόμαστε ότι η γαλλική παρέμβαση στο κατατροπίδιο του Καντάφη ήταν πολύ σημαντική. Εδώ τώρα κινδυνεύει να βρεθεί με στρατιωτική παρουσία στην περιοχή της Λιβύης, τόσο της Τουρκίας όσο και της Ρωσίας. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι έχουν δίνουν ένα από σταθεροποιητικό αποτύπωμα. Και βέβαια υπάρχει ένα δεύτερος προβληματισμός όσον αφορά την γερμανική στάση μιας δύναμης, θυμίζω, η οποία ηγεμονεύει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το ερωτηματικό το οποίο δημιουργείται είναι πόσο μέσα από την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εμβάθυνση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής θα λαμβάνονται υπόψη προβληματισμοί εθνικοί, όπως ήταν αυτοί που είχε η Ελλάδα μετά το μνημόνιο το τουρκο-λιβικό με την ψευτοοριοθέτηση ΑΟΣ, ένα πολύ για την Ελλάδα ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, και αυτό δημιουργεί τις εύλογες αμφιβολίες και σε ανθρώπους που
έχουν φιλοευρωπαϊκή τάχοντα πολιτική. Ας το πούμε, ναι. Ναι. Και βέβαια να προσθέσω σε αυτό το οποίο είπατε, ότι μέχρι και προχθές η Τουρκία συνέχισε να αποβιβάζει δυνάμεις στη Λιβύη και μάλιστα αποβίβασε πρόσφατα και άρματα μάχης, τώρα πια του τουρκικού στρατού. Για εσάς, με συγχωρείτε, για εσάς η περίπτωση των παραστρατιωτικών οργανώσεων, των οποίων έχει οργανώσει η Τουρκία, με αφορμή τον Συριακό εμφύλιο, είναι μια ιδιαίτερη απειλή. Πώς την αντιμετωπίζει ο κύριος Παντής με τις γνώσεις τις οποίες έχει? Κοιτάξτε κύριε Παγούνη, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός αυτής της εντός αγωγικών κληρονομιάς που πήρε η Τουρκία μετά την τριπλή επέμβασή της στην Συρία, αυτών των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Νομίζω ότι η χρήση τους θα είναι πλέον μόνιμη, δηλαδή η χρήση τους η στρατιωτική στις αντικειμενικούς στρατιωτικούς στόχους των Τούρκων, νομίζω ότι θα είναι μόνιμη η χρήση τους. Τους στάζουν την τουρκική υπηκότητα σαν ας πούμε, επιβεβαίωση, επιπράβευση της συμμετοχής τους. Αυτό επιτείνει το ισλαμικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Επίσης, το συνδέω στο προηγούμενο που είπαμε για την αποσταθεροποίηση. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι θετική στάση σε αυτή τη συμμετοχή είχαν και αλγερινά κόμματα που είναι συνδεδεμένα με το ισλαμιστικό κίνημα. Αυτός είναι ένας ακόμα προβληματισμός για την αποσταθεροποίηση της περιοχής με την ενίσχυση, με την τουρκική παρέμβαση ισλαμιστικών οργανώσεων και δυνάμεων στην περιοχή, οργανώσεων δηλαδή με ισλαμιστική ατζέντα, το οποίο έχει, νομίζω, θα πρέπει να προβληματίσει τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, κυρίως την Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία βεβαίως, γιατί η ισλαμιστική ατζέντα στην περιοχή οπωσδήποτε προβληματίζει πάρα πολύ και την Αίγυπτο, γιατί θυμόμαστε πρόσφατα την αλλαγή καθεστώτος της παρέμβασης της και τα λοιπά. Οπότε αυτό νομίζω ότι ενισχύει τους προβληματισμούς για το ισλαμικό χαρτί που εξάγεται πλέον και σε περιοχές της Δυτικής Μεσογείου και μέσω της Λιβικής κρίσης. Μάλιστα. Για εσάς, θεωρείτε ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο αυτή τη στιγμή και με βάση και τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες είναι στο πεδίο της αντιπαράθεσης, δηλαδή έχουμε κινήσεις στόλου, αεροσκαφών κτλ. Έχει εξισορροπήσει ή έχει εξοβελήσει τουλάχιστον τα αποτελέσματα των περίφημων τριμερών μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Έχει βγει δηλαδή η Τουρκία από αυτήν την απομόνωση την οποία διατυμπανίζαμε εμείς εδώ στο εσωτερικό μας. Εγώ βεβαίως ήμουν καθέτος αντίθετος με όλο αυτό το αφήγημα. Ποια είναι η δική σας πεποίθηση ότι εν τέλει η Τουρκία έκανε την κίνηση ΜΑΤ, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας? Θα σας πω την εκτίμησή μου, κύριε Παγούνη. Ναι. Η εκτίμησή μου είναι η εξής. Η ελληνική στάση κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε, νομίζω, μια ορθή ανάλυση των γεωπολιτικών δεδομένων της Ανατολικής Μεσογείου. Δύο ήταν τα θέματα κλειδιά. Το ένα θέμα είναι η σημαντική ισχύς του αμερικάνικου παράγοντα στην περιοχή. Μάλιστα. Οπότε εκεί η στρατηγική εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το ένα κλειδί για την πολιτική μας στην Μεσόγειο, που έχει σχέση οπωσδήποτε με την ορθή της ΑΟΣ και με την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων. Το δεύτερο κλειδί ήταν η συστηματική προσπάθεια να εδραιώσουμε τις συμμαχικές σχέσεις
με τις δύο περιφερειακές δυνάμεις της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Εκεί, σε αυτό το σημείο, ήρθε να πει ως σπίνα αυτή η τουρκο-λιβική συμφωνία, συμφωνία ψευτομνημόνιο. Και σε αυτό το σημείο η δική μου κριτική έχει να κάνει με την χαλαρότητα της ελληνικής αντίδρασης όσον αφορά τη συγκεκριμένη πολύ σημαντική τουρκική πρόκληση. Αυτή η χαλαρότητα της αντίδρασης ερμηνεύτηκε νομίζω και από δυνάμεις της περιοχής και νομίζω ότι διευκόλυνε εν τέλει την θέση της Τουρκίας, της επιδιώξης της Τουρκίας στην, στην Λιβύη και γενικότερα είχε σαν αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση αυτή η παρέμβαση του Σάρατς λίγο πριν να υπάρξει στρατιωτική λύση στην Λιβική διαμάχη, η οποία στρατιωτική λύση θα έδινε και μία, θα έλεγα, μονιμότητα στην λήξη αυτής της αντιπαράθεσης, με την επιτυχία μιας πλευράς η οποία δεν είχε αυτό το τόσο έντονο ισλαμιστικό πρόσημο όπως στην περίπτωση του πλευρά του Σάρας που ήταν αποδυναμωμένη μέχρι εκείνο το σημείο. Αυτό νομίζω ναι, ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα. Βέβαια, οι δύο κοντοί πυλώνες εξακολουθούν να είναι βασικές σταθερές της ελληνικής πολιτικής. Αλλά αυτός ο προβληματισμός όμως και αυτή η συνέχεια αυτής της αδυναμίας νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα. Και με ένα τελευταίο ερώτημα να κλείσουμε. Θεωρείτε ότι με βάση και τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες είναι εξόχως αναθεωρητικές, δηλαδή κινούνται προς την κατεύθυνση αναθεώρηση κάποιων συνθήκων, προκειμένου να επωφεληθούν από τον ζωτικό χώρο τον οποίο διεκδικούν πια. Λοιπόν, θεωρείτε λοιπόν μάλλον ότι η ισχύς πια παραμερίζει το διεθνές δίκαιο, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στις διεθνείς σχέσεις. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό και φυσικά το δεύτερο ερώτημα έγκυται στο γεγονός αν κατά την προσωπική σας εκτίμηση η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει έτσι περισσότερες ενέργειες στα διπλωματικά φόρουμ για να ακυρώσει το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Και αν φυσικά το γεγονός ότι η Τουρκία συντάχθηκε με την επισήμως διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, αν εξασθενεί τα δικά μας επιχειρήματα, τη δική μας επιχειρηματολογία, την ελληνική επιχειρηματολογία. Ναι, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα κύριε Παούνη, θα ήθελα να πω ότι σε μια αναθεωρητική εποχή όπως είναι η δική μας, αρχίζουν να παραδοσιακοί παράγοντες των διεθνών σχέσεων έχουν πιο μεγάλη σημασία όπως είναι ο παράγοντας της ισχύως. Είμαστε σε μια αναθεωρητική περίοδο διεθνώς, παγκόσμια θα έλεγα, και μέσα σε αυτές τις αναθεωρητικές περιόδους περιφερειακές φιλοδοξίες βρίσκουν πιο ας το πούμε έτσι, εύκολο χώρο στο να εκφραστούν παρά σε εποχές που έχουν παγιοποιηθεί τα συστήματα, τα διεθνή συστήματα ισορροπίας. Ναι. Αυτό είναι μια πρώτη απάντηση σε αυτό το ερώτημα και αυτό μου δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς. Αυτό νομίζω ένα κλασικό παράδειγμα αυτού του κλασικού τρόπου που λειτουργούν οι παράγοντες ισχύως σε αναθεωρητικές εποχές όπως η δική μας είναι το παράδειγμα της Συρίας που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θα επισημάνω το σημείο ότι τέτοιου είδους επέμβαση με εκφρασμένη αντίθεση του αμερικανικού παράγοντα, ήταν στην τρίτη φάση της επέμβασης. Νομίζω ότι το 80, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε
να το δούμε. Η Τουρκία έχει αυτή την ανατολική, είναι μια ανεδρική περιφερειακή δύναμη, έχει σαφή ανατολική πολιτική στα πλαίσια του εθνικού της όρκου. Βλέπουμε ότι κάνει προβολές ισχυρός σε όλες τις περιοχές του εθνικού όρκου, θα πω και ακόμα και στην Αρμενία, στον Αγκούρο Καραμπάχ και τα λοιπά. Βεβαίως. Ο οποίος αντικαθίσταται... Μια τέτοια, ο οποίος, αν μου επιτρέπετε, σταδιακά αντικαθίσταται από τη Γαλάζια Πατρίδα. Ο οποίος εθνικός όρκος σταδιακά αντικαθίσταται από τη Γαλάζια Πατρίδα, με το νέο αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της αποτύπωσης των επιδιώξεων στην περιοχή. Εμείς λοιπόν έχουμε τις δύο σταθερές, όπως είπαμε, που είναι τα δύο κλειδιά της ελληνικής πολιτικής. Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρέπει να συνεχίσει να δείχνει η χώρα μας είναι ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ένας έμπιστος σύμμαχος, ο οποίος έχει και την βούληση και την δυνατότητα να προστατεύει τα κυριαρχικά του δικαιώματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρότι υπάρχουν σύμμαχοι οι οποίοι έχουν μια ψυχολογική, θα έλεγα, προτίμηση έναντί μας σε σχέση με την Τουρκία, τα συμφέροντα είναι πολύ σημαντικά. Όλες οι χώρες θέλουν να τα δικά τους τα συμφέροντα να εκπροσωπήσουν και να γίνει η εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων επιφαλείας των πολιτών τους. Οπότε εκεί δημιουργούνται και εδραιώνονται σε βάθος χρόνου οι συμμαχίες που έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε και εμείς να αξιοποιήσουμε τα δικά μας, επί τη βάση των δικών μας εθνικών συμφερόντων, τους δικούς μας από το παραγωγικό σπόρο και να κάνουμε την δική μας την πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο. Ήσασταν καταιγιστικός και μας δώσατε εξαιρετικά αξιόλογες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την ενημέρωση των Έλληνων πολιτών, διότι βλέπετε ότι τα θέματα αυτά, η ενημέρωση είναι προβληματική. Χωλαίνει. Χωλαίνει, δυστυχώς. Και έχουμε και χρήση πια δόκιμων όρων από τους δημοσιολογούντες. Τέλος, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε να συζητάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το ζήτημα της Λιβύης και βεβαίως τις προεκτάσεις που έχει με την Ισλαμική Τρομοκρατία, με έναν νέο διεθνολόγο, τον κύριο Λυριστή Μινά, ο οποίος ολοκληρώνει τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την γεωπολιτική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και παράλληλα ασκεί και καθήκοντα Περιφερειακού Συμβούλου στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Καλησπέρα, κύριε Λυριστή, από την Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα, κύριε Παόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Έχουμε συζητήσει πολλές πτυχές πια της χάραξης εθνικής στρατηγικής. Είδαμε το τουρκολιβικό σύμφωνο, την διάσκεψη στο Βερολίνο. Η δική σας υπεποίθηση, γνωρίζω, να πω στους τηλεθεατές μάλλον, εγώ δεν έχει σημασία τι γνωρίζω, να πω λοιπόν στους τηλεθεατές ότι εσείς συγγράφετε για ζητήματα που σχετίζονται με την Ισλαμική Τρομοκρατία και βεβαίως με τη σύγκρουση εκεί στη Λιβύη και θα ήθελα να μας δώσετε την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Λιβύη. Δεν θα πω την εικόνα της τακτικής κατάστασης γιατί παραπέμπει σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, δώστε μας την εικόνα της σημερινής Λιβύης. Ναι, δεν θα ήθελα να πλατιάσω με τους δρόντες και τα λοιπά. Φαντάζομαι ο κόσμος γνωρίζει. Στα πολύ γενικά ζητήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν οι δύο πόλοι ισχύως στη Λιβύη, ο πόλος του Σάρατζ και ο έτερος του Χάφτερ. Από τις συμμαχίες που έχουν κάνει αυτές οι δύο πλευρές, μπορούμε να κατανοήσουμε και λίγο πώς λειτουργούν οι σχέσεις στο θέατρο πολέμου της Λιβύης. Το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέατρο, γιατί όπως είναι της μόδας στις διεθνείς σχέσεις αυτόν τον καιρό να λέμε, είναι ένα πεδίο πολέμου δια αντιπροσώπων. Συμμετέχουν δηλαδή πολλαπλές δυνάμεις. Proxy war. Ναι, ναι. Πολλαπλές δυνάμεις οι οποίες συμμετέχουν δίχως να έχουν θερμή αποστολή στο πεδίο της μάχης, αλλά αντίθετα βοηθούν, συνηγορούν μία από τις δύο πλευρές. Επειδή αναφέραμε την Ισλαμική Τρομοκρατία,
ως έναν πόλο ισχύος είναι πράγματι τέτοιος. Στη Λιβύη έχει πολύ μεγάλη επίδραση στον πληθυσμό η μουσουλμανική αδελφότητα. Η μουσουλμανική αδελφότητα είναι ένα ρεύμα μουσουλμάνων, σουνιτών, το οποίο ξεκίνησε από τη Μέγιδο στις αρχές της δεκαετίας του 20ου αιώνα και αργότερα εξελίχθηκε σε ένα πολύ μεγάλο πόλο ισχύος και επιρροής στα εσωτερικά αλλά και τα εξωτερικά των χωρών της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου της Αιγύπτου εννοείται. Η μουσουλμανική αδελφότητα σήμερα έχει δύο χώρες στις οποίες θα λέγαμε ότι έχει πολύ μεγάλη επιρροή. Αυτές είναι η Τουρκία και το Κατάρ. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Τουρκία και το Κατάρ είναι δύο χώρες οι οποίες βοηθούν το καθεστώς Σάρατ, την νομίμως αναγνωρισμένη κυβέρνηση, αν θέλετε, του Σάρατ στη Λιβύη. Ο οποίος Σάρατ, βέβαια, είναι ένας πολιτικός από μια πλούσια οικογένεια με τουρκικές ρίζες. Στον αντίποδα, ο στρατός του Χαφτάρ έχει τη βοήθεια της Γαλλίας, εσχάτως της Ιταλίας, αν και μέχρι πρώτον η Ιταλία στηρίζει τον Σάρατ. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Η Γαλλία κυρίως στηρίζει τον Χάφταρ για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι προσπαθεί να έχει επιρροή και να αναλάβουν εταιρείες όπως η Total τα πετρέλαια της Λιβύης, την εξόρυξη πετρελαίων. Αλλά κυρίως επειδή η Γαλλία θέλει να σταματήσει τις εξτρεμιστικές ομάδες που δρούν στον Νίγηρα, στο Τσάντ ή στο Μάλι, νοτίως δηλαδή της Λιβύης, από το να μην προεκταθούν προς το βορρά, δηλαδή να μην φτάσουν σε λιβικό έδαφος και σε δεύτερη μοίρα στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό για τους Γάλλους να περιοριστούν αυτές οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό και στηρίζουν τον Χάφταρ. Και αν δούμε και τον χάρτη σήμερα, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα live map τέλος πάντων, στο νότιο τμήμα της Λιβύης είναι οι περιοχές στις οποίες δεν ελέγχονται ούτε από τον Χάφταρ ούτε από τον Σάρετζ. Είναι κάποιες πολιτοφυλακές που ελέγχουν αυτά τα εδάφη, βέβαια είναι και έρημος εκεί πέρα, έτσι. Αυτές όμως οι περιοχές είναι πολύ σημαντικό όποιος έχει τον έλεγχό τους ή όποιος έχει επιρροή σε αυτές, ώστε να μπορεί να σταματήσει τις εξτρεμιστικές ομάδες των χωρών που προλίγου ανέφερα, να μην ανέβουν, να μην διαπεράσουν, θα λέγαμε, τα σύνορα της Λιβύης και έρθουν προς τον βορρά, δηλαδή προς τη Μεσόγειο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέτε, γιατί επαναλαμβάνω ότι μελετάτε και το φαινόμενο της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σε σχέση με το γεγονός ότι η Τουρκία έχει οργανώσει πια ένα εκτεταμένο δίκτυο με παραστρατιωτικούς πρόξεις, ας πούμε, και πολέμησε, τους χρησιμοποίησε στην πρώτη και κυρίως στην τρίτη επιχείρηση στη Συρία. Εσείς θεωρείτε ότι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν ενδυνάμει απειλή για την Ελλάδα και γενικότερα για την σταθερότητα στην περιοχή? Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να τους δούμε σαν απειλή στην Ελλάδα από άποψη μιας γενικευμένης σύραξης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια τέτοια διαμάχη. Ωστόσο, σίγουρα ο ρόλος των παραστρατιωτικών αυτών ομάδων, οι οποίοι ελέγχονται από την τουρκική κυβέρνηση, ουσιαστικά είναι μισθοφόροι της τουρκικής κυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικός. Είδαμε τη σημασία τους, ειδικά των τουρκμένων μαχητών, κατά τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στη Συρία το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουν να διεξάγονται στο Ιδλίπ, όπου ουσιαστικά είναι οι ομάδες που αντιπαρατίθενται στις δυνάμεις του Άσαντ αυτή την ημέρα. Αλλά αυτό που βλέπουμε στη Λιβύη είναι πως δεν έχει υπάρξει τόσο μεγάλη εισρωή μαχητών όσο ίσως θα ήθελε σίγουρα η Τουρκία ή όσο θα περίμεναν οι πιο απεσιόδοξοι Ευρωπαίοι. Ωστόσο, ο αριθμός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, σύμφωνα με άλλες μελέτες, άλλες αναλύσεις, κυμαίνεται από 2.500 μέχρι 3.000 μαχητές, άλλοι μιλούν για πολύ λιγότερους. Το σημαντικό είναι όμως ότι, που αξίζει να αναφερθεί, ότι σίγουρα υπάρχουν μαχητές τέτοιοι μισθοφόροι της Τουρκίας στη Λιβύη, βοηθούν το καθεστώς Σάρατς και είναι εμφανές αυτό. Και αν προσέξουμε το πόσο γρήγορα προέλαβνε προ 2-3 μηνών ο Χάφταρ στη Λιβύη, κυρίως στις περιμετρικές περιοχές πέρα της Τρίπολης, όχι στην ίδια την πόλη, και πώς αυτή η κατάσταση έχει σήμερα οριοθετηθεί σε ένα σημείο που ούτε μπορεί να προχωρήσει ο Χάφταρ, αλλά ούτε περισσότερο μπορεί να υποχωρήσει ο Σάρατς για την ώρα. Και θεωρώ ότι είναι αυτό ακριβώς, ότι οι Τούρκοι μισθοφόροι έχουν επέμβει, μάχονται υπέρ του Σάρατς και κατά του Χάφταρ και έχουν δημιουργήσει ένα stalemate, ένα ούτε. Κατανοητό. Κατανοητό. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι εν κατακλείδη. Ποια είναι η εκτιμή σας για τη μορφή την οποία μπορεί να πάρει τα επόμενα χρόνια αυτή η Ισλαμική τρομοκρατία και ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί για να αντιμετωπιστεί, κατά την εκτίμησή σας και σύμφωνα με τις δικές σας μελέτες?
Λοιπόν, αρχικά πρέπει να αποσαφηνίσουμε για ποια Ισλαμική τρομοκρατία μιλάμε, οπότε θα χρειαζόμαστε παραπάνω από το χρόνο της εκπομπής που δίδεται σήμερα. Ωστόσο, σε πιο απλοϊκό λόγο θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, προφανώς η Ισλαμική τρομοκρατία είναι ένας παράγοντας ο οποίος κυρίως τρομάζει τους δυτικούς, μας φοβίζει, είναι αλήθεια, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δεν το έχουμε δίπλα μας να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Και ένας ακόμη παράγοντας είναι ότι συνήθως οι επιθέσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκά εδάφη είναι από μοναχικούς λύκους, δηλαδή από άτομα τα οποία μεμονωμένα. Ναι. Ακριβώς, μεμονωμένα. Αντίθετα, στις χώρες της Μέσης Ανατολής δεν λειτουργεί έτσι η Ισλαμική τρομοκρατία, ούτε και στην περιοχή του Σαχέλ, στην Κεντρική Αφρική. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο. Υπάρχει σύστημα, υπάρχει μέθοδος για τους τρομοκράτες αυτούς, οπότε είναι διαφορετική η κατάσταση. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει αρχικά να υπάρχει πάντοτε προσοχή και σύνεση ανάμεσα στις χώρες, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να κερδίσουν οι Ισλαμιστές. Και τι εννοώ με αυτό? Όταν λέω να κερδίσουν, εννοώ να μην καταφέρουν να φοβήσουν τις κοινωνίες μας σε τέτοιο βαθμό ώστε να σταματήσει η εύρυθμη λειτουργία τους. Πρέπει να δούμε το ζήτημα με σοβαρότητα, όπως νομίζω ότι συμβαίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να μην υπάρχουν σπασμωδικές κινήσεις. Μάλιστα. Πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, ώστε να κλείσουμε και την απόψινή μας σύνδεση. Για τη Λιβύη απλά θα ήθελα να αναφέρω ένα ζήτημα το οποίο είναι των ημερών και σχετίζεται με την Τουρκία πάλι, που ήταν το θέμα στις 30 Ιανουαρίου, αν είδατε κάποια δημοσιεύματα που βγήκαν στην επιφάνεια για ένα πλοίο το οποίο συνοδευόταν από τουρκική φρεγάτα και αποβίβασε άρματα μάχης. Άρματα μάχης, ναι. Και το είπαμε βέβαια, εσείς δεν ήσταν στη σύνδεση, το ανέφερα λίγο νωρίτερα και μάλιστα βάλαμε και δημοσιεύματα εδώ τώρα ότι βυθίστηκε, δεν ξέρω, ξέρετε. Αλλά εδώ πάμε στη σφαίρα των ψευδο-events. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν επιβεβαιωμένες πια πληροφορίες περί αποβίβασης τουρκικών αρμάτων στη Λιβύη. Παρακαλώ, συνεχίστε την τοποθέτησή σας. Απλά οι πληροφορίες που έχω εγώ, οι οποίες δεν προέρχονται από εφημερίδες κτλ. Προέρχονται από πρωτογενείς πηγές, από εφημερίδες της Λιβύης κτλ. Και φωτογραφίες από εκεί, έχουν να κάνουν με άρματα μάχης. Με 60. Ένα όλμο βόλα και. Ναι. Και CV-15 άρματα, οχήματα προσωπικού. Όμως αυτό είναι ένα ζήτημα αυτό που αναφέρεται. Είναι καλό και νομίζω οφείλει κάθε επιστήμονας που ασχολείται να διαβάζει από όσο το δυνατόν πιο πρωτογενείς πηγές, δηλαδή να μαθαίνει τα πράγματα όσο το δυνατόν από πιο ασφαλείς πηγές και όχι από μεταφρασμένα κείμενα που πέρασαν και από οποιαδήποτε επεξεργασία προκειμένου να φτάσουν στον δέκτη. Σε αυτό και αν με βρίσκεται σύμφωνο, γνωρίζετε ότι μιλώ περίεργες γλώσσες για το γενικότερο έτσι περιβάλλον, αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο επικρίσεων και όχι. Δεν έχει εκλειφθεί, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο για τον οποίο εγώ τις είχα μάθει. Δεν έχει σημασία όμως, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, στην Ελλάδα είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Ευελπιστώ να σας έδωσα χρόνο. Να πω λοιπόν στους τηλεθεατές ότι ήταν η παρθενική σας εμφάνιση σε τηλεοπτικό δέκτη. Τα πήγατε περίφημα, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Και εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα τα ζητήματα. Είδαμε εθνική στρατηγική, είδαμε το ζήτημα της Λιβύης και φυσικά αναφερθήκαμε και στην Ισλαμική τρομοκρατία. Καλύψαμε πάρα πολλά κεφάλαια σήμερα των διεθνών σχέσεων. Και θέλω να πιστεύω ότι καθώς βλέπετε την εκπομπή μας, καθώς περνάνε οι μέρες και μας μαθαίνετε και εκτιμάτε το έργο μας ή τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουν σε καθημερινή βάση, τα οποία είναι εξόχως ενθαρρυντικά. Εμείς λοιπόν θα ανανεώσουμε το επόμενο μας ραντεβού, μέχρι τότε να είστε καλά, στο επανειδήν.